through your majesty. Γεια σας, είμαστε εδώ στο εργαστήριο της Hollywood και σήμερα θα φτιάξουμε αυτό. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν να το κατασκευάζουμε από κόντρα πλακέ θαλάσσης με πάχος 1,5 πόντο, διότι θέλουμε μεγάλη αντοχή μηχανική, διότι θα κουβαλάει αρκετό βάρος, αλλά σαν κατασκευή πρέπει να είναι ελαφριά ώστε να μπορούμε να την κινούμε εύκολα μιας που θα βάζουμε μεγάλο βάρος μέσα. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν, μαζεύουμε αυτό από εδώ. Ακουμπάμε τα κομμάτια μας εδώ. Κάνουμε ένα πρώτο μέτρημα. Αυτό θα το φτιάξουμε σε διαστάσεις 60 φάρδος, 50 βάθος και 80 ύψος σαν κουτί, συν τις ρόδες από κάτω κλπ. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Εδώ έχουμε 60, το οποίο θα αφαιρέσουμε 3 πόντους για τα πλαϊνά για να βγει 60 στο σύνολο, οπότε θα κλειδώσουμε μία φορά τον οδηγό μας στο 57. Ρυθμίζουμε το ύψος κοπής και ξεκινάμε το πρώτο κόψιμο στο νούμερο 57. Πάμε και για το δεύτερο κόψιμο, για το πίσω κομμάτι. Έτοιμο και αυτό. Και τώρα αναφέρουμε και τα δύο κομμάτια δεξί και αριστερό. Λοιπόν, εδώ είμαστε ήδη στο 50. Τυχεροί είμαστε. Αυτά είναι περισσεύματα από άλλα κοψίματα. Βλέπετε, το ένα είναι πιο κοντό, το άλλο πιο μακρύ. Και μόλις μου ήρθε μια πολύ ωραία ιδέα. Θα κάνουμε λοιπόν το 60 πλαϊνό, και αυτό μιας που έχουμε τη διαφορά σε αυτά τα δύο ξύλα στο ύψος, θα τα κάνουμε μπρος πίσω, ώστε όταν θα είναι μπρος πίσω να μας κάνει εδώ αυτή την ωραία καμπύλη στο κλείσιμο της πόρτας που θα ανοίγει από πάνω. Οπότε τα αφήνουμε όσοι έχουν στο 50, ας δούμε τη διαφορά τους στο ύψος. Έχουμε ένα κομμάτι 70 και ένα κομμάτι στο 80. Πολύ ωραία. Αυτά δεν χρειάζονται καθόλου κόψιμο. Θα πάμε να τα κόψουμε όλα 45 μοίρες στην άκρη. Εδώ πέρα δηλαδή. 45 εδώ, 45 εδώ, στο έτσι. Ώστε όταν αυτό θα γίνει κουτί, να μην έχουμε στην άκρη τις γραμμές του κόντρα πλακέ, να μην χρειαστούμε σόκορα και να είναι πολύ φυσικό το αποτέλεσμα, όπως επίσης να μην φαίνονται οι βίδες. Πάμε λοιπόν να ρυθμίσουμε το δίσκο στις 45 μοίρες. Ερχόμαστε λοιπόν στο δίσκο. Βγάζουμε το καπάκι. Ανεβάζουμε όλο το δίσκο επάνω. Και τοποθετούμε πάνω του το μυρόμετρο. Τοποθετούμε λοιπόν το αντίστοιχο αντάπτορα για τις 45 μοίρες και βγαίνουμε έξω. Φέρουμε το πρώτο φύλλο και διαλέγουμε ποια θα είναι η εξωτερική πλευρά η οποία θα φαίνεται και ποια θα είναι η εσωτερική. Τώρα λοιπόν φέρνουμε τον οδηγό μας κοντά
ρυθμίζουμε το δόντι και κλειδώνουμε. Εδώ τώρα λοιπόν, όπως βλέπετε, έχουμε το πρώτο κόψιμο 45 μυρών για να έρθει να γίνει η ραφή και να μηδενίσουμε με καπλαμά και να μην μας φαίνονται αυτές εδώ οι γραμμές. Κόβουμε και το επόμενο κομμάτι κατευθείαν σε αυτά τα μέτρα για να μην χρειάζεται να βρίσκουμε ακριβώς τα μέτρα κάθε φορά και για να μην χάσουμε καθόλου, να είναι 100% ίδια, οπότε κατευθείαν κόβουμε και το επόμενο μας κομμάτι. Κάνουμε και ένα τσεκάρισμα ότι όλα είναι όπως τα έχουμε υπολογίσει πάντοτε, γιατί αν το λάθος το βρούμε μετά είναι μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, όλα είναι μια χαρά. Βλέπουμε εδώ και το ράψιμο πώς θα γίνει. Το ράψιμο μας θα γίνει κάπως έτσι. Τώρα εδώ λοιπόν έχουμε κάνει μια πρόχειρη συναρμολόγηση έτσι ώστε να μπορέσουμε να μετρήσουμε τις μοίρες τις οποίες θα κόψουμε αυτό εδώ το ξύλο και το απέναντί του ακριβώς, για να πάρουμε την κλίση που έχει το καπάκι ώστε όταν θα ανοίγει ή θα κλείνει να κλείνει και εδώ σωστά και να μην αφήνει κενά. Για αυτήν εδώ τη δουλειά θα χρησιμοποιήσουμε αυτό εδώ το εργαλείο, το οποίο είναι ένα ηλεκτρονικό μυρόμετρο, και θα μετρήσουμε την κλίση ευθύς αμέσως. Πάμε. Τοποθετούμε σωστά το κομμάτι. Εγώ έτσι με το μάτι το υπολογίζω γύρω στις 10 με 15 μοίρες. Τοποθετούμε το εργαλείο. Και πάμε να παίξουμε τζόκερ. Είμαστε στις 100,4 μοίρες, το οποίο σημαίνει από 90 είμαστε στις 10 μοίρες κόψιμο. Οπότε πάμε να κόψουμε αυτό εδώ το κομμάτι 10 μοίρες και αυτό το κομμάτι 10 μοίρες, ώστε όταν θα έρθει εδώ το καπάκι να σφραγίζει ακριβώς στην πλάτη και στο εμπρός μέρος. Πάμε. Έχουμε τώρα εδώ λοιπόν το φαλτσοκόψιμο, τις 10 μοίρες που ζητάμε, και πάμε να κόψουμε και την πλάτη. Παίρνουμε λοιπόν το κομμάτι το οποίο θα πάει κάτω-κάτω. 62-54, πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Εντάξει, θα έχω διαλέξει και από πριν τα λεπτάλια. Λοιπόν, 62 θα γίνει 60. Κάνουμε και μία επιβεβαίωση εδώ, στο 60. Πολύ ωραία. Κλειδώνουμε λοιπόν στο 60. Πάμε λοιπόν να κόψουμε το 60. Κόψαμε λοιπόν το 60. Πάμε τώρα στην άλλη πλευρά, η οποία είναι 54 και πρέπει να γίνει, αν θυμάμαι καλά, 50. Όπως έχω πει και σε παλιότερα βίντεο, μετράμε 10 φορές, κόβουμε μία. Κοιτάμε ποια πλευρά μας συμφέρει καλύτερα. Λοιπόν, τώρα με αυτό εδώ το εργαλείο θα κόψουμε τα πλαϊνά του τρόλεϊ που θα φτιάξουμε, ώστε να πάρουν την κλίση του καπακιού που θα βάλουμε επάνω.
Αυτή εδώ είναι η γραμμή στο πρώτο μας κομμάτι. Και πάμε να την κόψουμε. Τώρα λοιπόν θα κόψουμε εδώ, κάτσε να έρθω κοντά. Εδώ λοιπόν στις 45 μοίρες που έχουμε ήδη κόψει, θα κάνουμε ένα λούκι εδώ μέσα όπου θα γίνει το ράψιμο, πάλι 45 μοιρών, για να μπει εδώ μέσα ένα πιχάκι, ώστε όταν έρθει η ένωση εδώ 45 με 45 μοίρες να κολλήσει πιο γερά και να μην έχουμε τάση να ανοίξει ή να σπάσει το ξύλο μας. Κάναμε λοιπόν το πρώτο πέρασμα, το οποίο μας έκανε ένα λούκι. Κάτσε να το δείξουμε κιόλας. Στο πάχος του δίσκου, αυτό εδώ ακριβώς, το οποίο είναι 3 χιλιοστά. Εμείς εδώ θα βάλουμε ένα πιχάκι για νεύρο, για το ράψιμο, το οποίο είναι 4 χιλιοστά. Οπότε θα μετακινήσουμε τώρα λίγο το φράχτη μας, τον οδηγό μας, για να παχύνουμε λίγο το λούκι αυτό. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το πιχάκι που έχει μπει μέσα. Εντάξει, τώρα είναι ολόκληρο το κομμάτι. Εμείς θα το κόψουμε, απλά να δείξουμε πώς θα γίνει η ραφή. Είναι 4 χιλιοστά κοντραβλακέ, το οποίο θα μπει μέσα στο λοξό που κόψαμε το λούκι αυτό εδώ, στα 4 χιλιοστά. Τελειώσαμε λοιπόν με αυτά, τα δύο. Θα συνεχίσουμε με τα άλλα δύο, τα οποία έχουν διαφορετική διάσταση, είναι λίγο πιο στενά, οπότε θα πρέπει να υπολογίσουμε να πέσουμε ακριβώς στο ίδιο σημείο το λούκι όπως κάναμε και εδώ. Λοιπόν, τώρα στην πορεία σκεφτήκαμε να τοποθετήσουμε και ένα ρολόι μπροστά στη φάτσα, ας πούμε, του τρέιλερ που θα φτιάξουμε, ώστε όταν είναι μέσα στο σπίτι μπροστά στο τζάκι, ως διακοσμητικό και ως εργαλείο, να μπορούμε να βλέπουμε και την ώρα και να του δώσουμε έτσι μια πιο ωραία εμφάνιση. Λοιπόν, έχουμε εδώ το μπροστινό ξύλο, αυτό πρέπει να το φτιάξουμε τώρα πριν το συναρμολογήσουμε, γιατί μετά θα είναι λίγο δύσκολο. Έχουμε σημειώσει εδώ ακριβώς το κέντρο του ξύλου, όπου θα μπει ο δείκτης μας, ο οποίος είναι αυτός εδώ. Εντάξει, τώρα δεν κάθεται ίσια. Είναι αυτός εδώ ο δείκτης. Και θα πάρουμε τώρα το διαβήτη για να σημειώσουμε τον κύκλο στον οποίο θα τρέχει το ρολόι, για να τοποθετήσουμε μετά τα νούμερα ή τις γραμμές ανάλογα το τι θα μας κάνει κέφι να βάλουμε. Λοιπόν, για πάμε. Αυτός εδώ είναι ο μηχανισμός του ρολογίου, ο οποίος θα μπει επάνω στο ξύλο. Μετράμε μία φορά τις διαστάσεις του. Είναι 5,6 και 5,6, απόλυτο τετράγωνο. Και πολύ σημαντικό να μετρήσουμε και τη διάμετρο της τρύπας που πρέπει να κάνουμε για να μπει το ρολόι. Είναι 7,5, θα τρυπήσουμε με 8 στο κέντρο ακριβώς του ξύλου. Παίρνουμε τώρα τρυπάνι ξύλου, όχι σιδήρου, οπωσδήποτε, για να μην μας κάνει το ξέφτη, και τρυπάμε προσεκτικά. Όπως βλέπετε, με το τρυπάνι ξύλου δεν μας κάνει ξέφτη, εδώ δεν μας ξεφλουδίζει, δηλαδή δεν μας τραβάει προς τα επάνω το καπλαμά μας. Κάνουμε και μια δοκιμή ότι όλα είναι ok και ο δείκτης μπαίνει μέσα ακριβώς
Μια χαρά. Τώρα, αυτό που δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε μετά, αφού το συναρμολογήσουμε και το κάνουμε τώρα, είναι η μέσα πλευρά, η οποία θα πρέπει να σκαφτεί, ώστε αυτό εδώ το πλαισιάκι, γιατί έχει ένα πάχος, και εδώ δεν μας δίνει το περιθώριο για 15 χιλιοστά που είναι το ξύλο μας, θα σκάψουμε να χωνέψει μέσα το πλαίσιο, ο μηχανισμός όλος του ρολογιού. Τοποθετήσαμε λοιπόν τον οδηγό για να μπορέσουμε να φρεζάρουμε εδώ. Ρυθμίζουμε λίγο το βάθος κοπής στη φρέζα μας. Έτσι ώστε να κάνουμε το πρώτο σκάψουμε. Φοράμε γυαλιά και ξεκινάμε. Και εδώ λοιπόν τώρα έχουμε τελειώσει, έχουμε φυτέψει το ρολόι μέσα, έχουμε κάνει και τη δοκιμή μας, έχουμε πιάσει το παξιμαδάκι εδώ για τους δείκτες και είναι έτοιμο. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για τη συναρμολόγηση, θα χρησιμοποιήσουμε αυτά εδώ τα εργαλεία και αρκετούς φιχτήρες. Αυτό πρέπει να γίνει γρήγορα για να μην σταγνώσει η κόλλα μας, οπότε ξεκινάμε με το πρώτο κομμάτι, το οποίο είναι η πλάτη. Καθαρίζουμε καλά κάτω, μην έχει κομματάκια. Τσεκάρουμε την πλευρά που έχει το φαλσοκόψιμο για το καπάκι, η οποία είναι αυτή εδώ, και την τοποθετούμε ακριβώς εδώ πέρα. Πριν όμως την τοποθετήσουμε, γεμίζουμε το λούκι μας κόλλα, παίρνουμε δύο καβίλες, οι οποίες θα ξέχουν προς τα πάνω, έτσι ώστε μετά να κόψουμε εδώ να μηδενίσουμε. Γεμίζουμε λοιπόν κόλλα και ξεκινάμε. Στέγνωσε λοιπόν και τώρα πάμε να το ανοίξουμε. Θα φέρουμε όλους τους φιχτήρες. Να δούμε τι κάνουμε. Βγάλαμε λοιπόν τους φιχτήρες και πάμε τώρα να κόψουμε τις καβίλες. Κόβουμε λοιπόν τα περισσεύματα για να μας έρθει πρόσωπο και μετά τρίβουμε για να μηδενίσουμε τελείως. Κάπως έτσι. Και εδώ είμαστε πλέον μηδέν. Λοιπόν, τώρα επειδή θα κόψουμε κόντρα πλακή θαλάσσης, που σημαίνει καπλαμάς και θέλουμε καθαρό κόψιμο, θα αφαιρέσουμε το δίσκο με τα 24 δόντια που είναι για μασίφ ξύλο κατά μήκος και θα τον αντικαταστήσουμε με αυτόν εδώ που είναι 60 δόντια για καθαρό κόψιμο για ξυλία καπλαμά, μελαμίνη, επεξεργασμένη ξυλία κλπ. Πάμε για την αλλαγή.
κόντραμα, κόντραμπλακέ, το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για το κάτω μέρος του κουτιού που φτιάξαμε. Πάμε να κόψουμε πρώτα το 54 και 2, το οποίο θα το κόψουμε 54 και 3. Όπως μπορείτε και εσείς να δείτε, εδώ είναι πεντακάθαρο το κόψιμο, δεν μας κάνει ξεύτη καθόλου. Δεν μας τραβάει δηλαδή τις ίνες προς τα έξω, γι' αυτό και βάζουμε δίσκο με τόσα δόντια. Τώρα λοιπόν θα πάρουμε το κάτω μέρος του τρόιλερ μας και θα το φέρω κοντά. Θα τους κάψουμε τώρα γύρω γύρω, θα το κατεβάσουμε στο μισό από τον 1,5 πόντο. Θα σκάψουμε ένα λούκι λοιπόν από την άκρη μέχρι τον 1,5 πόντο μέσα, γύρω γύρω, ώστε αυτό όταν θα μπει από κάτω να πάει να χωνέψει μέσα στο πλαίσιο που έχουμε φτιάξει, για να έχουμε πιο γερό δέσιμο, να μην έχουμε μετά στρεβλώσεις και να βιδώσει καλύτερα. Πάμε λοιπόν να μετρήσουμε. Κλειδώνουμε λοιπόν στο 52,9. Να κάνουμε το πρώτο πέρασμα. Πριν όμως κάνουμε το πρώτο πέρασμα, θα βάλουμε αυτό λίγο στην άκρη και θα σηκώσουμε το δίσκο στο 7,5. Κάνουμε και ένα τσεκ με το ξύλο μας, βλέπουμε μέχρι που θα σκάψει. Πάρα πολύ ωραία. Τσεκάρουμε ποια πλευρά μας συμφέρει να κόψουμε, αυτή εδώ καλύτερα, και πάμε για το πρώτο πέρασμα. Κάνουμε μια επαλήθευση ότι είμαστε ok, είμαστε ok, και τραβάμε τον οδηγό μας τώρα 3 χιλιοστά πιο δίπλα για να προχωρήσει το λούκι αυτό μέχρι την άκρη, ώστε να αφαιρέσουμε όλο αυτό εδώ το κομμάτι. 1, 2, 3. Και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν έχουμε κάνει αυτό το κατέβασμα στον 1,5 πόντο, 15 χιλιοστά για να χωνέψει, και τώρα πάμε να κάνουμε την άλλη πλευρά. Έτσι λοιπόν τώρα εδώ έχουμε κάνει αυτό εδώ το σκάψιμο γύρω γύρω, ώστε να πάει εδώ ακριβώς να χωνέψει μέσα.
0. Πάρα πολύ ωραία. Κουμπώνει. Τώρα, εδώ που είναι το κάτω μέρος, μετά θα μπει ο άξονας με τις ρόδες κλπ. Θα κάνουμε τώρα εδώ ράψιμο με βίδες για να έχουμε 100% σιγουριά, γιατί αυτό θα κρατάει όλο το υπόλοιπο. Συν την κόλλα, συν το νεύρο που έχουμε φτιάξει εδώ πέρα να χωνέψει μέσα, που με την κόλλα θα γίνει ένα πράγμα και μόνο. Απλά έτσι για το εφέ βάζουμε και τις βίδες για να έχουμε 100% σιγουριά. Είμαστε έτοιμοι για το τρύπημα. Βασικά δεν είμαστε έτοιμοι. Τώρα σε λίγο θα είμαστε έτοιμοι, γιατί πρώτα πρέπει να μετρήσουμε και να βάλουμε σημάδια το που θα τρυπήσουμε. Έχουμε λοιπόν 54,5. Βάζουμε ένα σημάδι στο 10, ένα στο 20, ένα στο 30, ένα στο 40 και ένα στο 50. Μετά παίρνουμε το βασικότερο εργαλείο ενός μαραγκού, να πάρουμε την απόσταση. 1, 2, 3, 4, 5. Και τρυπάμε. Το ούτω καθεξής θα κάνουμε και στα υπόλοιπα, ώστε γύρω γύρω να έχουμε τις βίδες για το ράψιμο μας. Πάμε να τρυπήσουμε. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για συναρμολόγηση του κάτω μέρους του τρέιλερ. Πάμε. Και τοποθετούμε το κομμάτι επάνω. Δεν βιδώνουμε κατευθείαν για να μην μας ανοίξει το ξύλο. Ρυθμίζουμε λίγο το δεξιά-αριστερά να είναι το ίδιο. Εδώ. Και κάνουμε την πρώτη μας τρύπα. Παίρνουμε τρυπανάκι όσο είναι ο λαιμός της βίδας, ώστε να μην μας ανοίξει το όρθιο ξύλο. Τώρα, εφόσον είμαστε σε δύο βίδες, δεν μπορεί να μας αλλάξει θέση. Κάνουμε το τελευταίο check ότι είμαστε σε ευθεία. Εδώ φεύγει λιγάκι, λασκάρουμε λίγο τη βίδα. Το διορθώνουμε. Και ούτω καθεξής, τρυπάμε και βιδώνουμε όλες τις υπόλοιπες βίδες. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν. Αυτό εδώ το πράγμα έχει γίνει τούμπανο. Προχωράμε λοιπόν. Έχουμε ρυθμίσει εδώ τη φρέζα μας με το αντιγραφικό. Το οποίο αντιγραφικό κοπτικό, τώρα δεν φαίνεται εκεί, είναι σαν και αυτό εδώ. Έχει ένα ρουλεμάν από πάνω και από κάτω, ακριβώς στην ίδια διάμετρο είναι το κοπτικό του. Και με αυτό το εξάρτημα θα κάνουμε οδηγό πάνω στο πλαϊνό του τρόλεϊ μας για να μας κόψει κάτω το πάτωμα που βιδώσαμε πριν από λίγο, να μας το μηδενίσει σε σχέση με το επάνω. Γι' αυτό και το κόψαμε από ένα χιλιοστό περισσότερο. Πάμε λοιπόν.
Έτσι λοιπόν, όπως βλέπετε, τώρα εδώ έχουμε μηδενίσει τελείως το επάνω μέρος με το κάτω, με αυτήν εδώ τη φρέζα. Εδώ έχουμε κόψει και το καπάκι, το πάνω μέρος δηλαδή που θα μπει στο κουτί μας. Τώρα παίρνουμε το τριβείο και ξεκινάμε να τρέψουμε όλες τις επιφάνειες. Πρώτα με ένα γυαλόχαρτο 120 και μετά με ένα τελικό 220, το οποίο θα γίνει στο τέλος. Τώρα θα πάρουμε τα χοντρά μια φορά. Αυτά. Let's get started. Τώρα εδώ λοιπόν έχουμε το καπάκι μας έτοιμο, το οποίο θα μπει εδώ επάνω στο κουτί. Το κουτί μας, κάπως έτσι. Επειδή όμως δεν θέλουμε να μας φαίνονται αυτές εδώ οι γραμμές του κοντραπλάκια, θα το ντύσουμε με σόκορο, ώστε να φαίνεται και πιο όμορφο. Αυτή τη στιγμή τώρα έχω έλλειψη από σόκορο, οπότε θα πάρω ένα άλλο κομμάτι καπλαμά, να κόψω λωρίδες, να αφαιρέσω το καπλαμά, να το κάνω σόκορο. Πάμε λοιπόν να κόψουμε. Όπως έχουμε πει είναι 15, θα κόψουμε εμείς 17, ώστε να μας πάρει μετά και για το γυαλό χαρτάρισμα και, λοιπά να το μηδενίσουμε. Έχουμε εδώ την πρώτη φλούδα, το σόκορό μας. Πάμε να κόψουμε και τη δεύτερη. Αυτή θα μπει εδώ. Πολύ όμορφα. Εδώ τα σόκορά μας, έτοιμα, την κόλλα μας και ξεκινάμε τώρα να βάλουμε κόλλα εδώ, να την απλώσουμε και να κολλήσουμε. Πολύ σημαντικό η κόλλα να πάει παντού, αλλιώς μετά θα έχουμε πρόβλημα. Ναι, με αυτό το πινελάκι δεν θα τελειώσω ποτέ. Σκουπίζουμε το δάχτυλο, να μην τα λερώσουμε όλα. Κολλάμε το σόκορο. Όμορφα και ωραία. Έτσι μια πρόχειρη. Το γυρνάμε τούμπα και βάζουμε κόλλα και την άλλη πλευρά. Να πάω λίγο πιο πάνω. Ξανασκουπίζουμε το δάχτυλο και κολλάμε το άλλο σόκορο. Πολύ ωραία. Πάμε να δύο φορές. Όσο λοιπόν στεγνώνει το σόκορό μας, εμείς εδώ πέρα έχουμε σχεδιάσει ένα κόψιμο,
το οποίο θα μπει από την εσωτερική πλευρά του τρέιλερ για να μας προστατεύσει την πίσω πλευρά του ρολογιού μας. Να μπει σαν καπάκι δηλαδή, όπως θα πετάμε εμείς τα ξύλα ή οτιδήποτε άλλο τοποθετούμε, να μην μας καταστρέψει το ρολόι. Το ρολόι θα χωνέψει στο εσωτερικό τετράγωνο που βλέπουμε εδώ πέρα, εδώ δηλαδή, κάπως έτσι. Και μετά, αφού σκάψουμε εδώ ένα λούκι για να μπορέσει αυτό να φυτευτεί μέσα και αφήσουμε εδώ πέρα όπως είναι, μετά θα κόψουμε εδώ και εδώ για να έχουμε αυτό εδώ το κομμάτι μαζί με το λούκι. Πριν όμως το κόψουμε, θα το σκάψουμε λιγάκι με το router εδώ, μιας που έχουμε όλη την επιφάνεια να μπορέσουμε να το σφίξουμε κάπου, να μας το κρατήσει κλπ. Διότι όταν είναι μικρό είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Πολύ ωραία, έτοιμο το λούκι μας και πάμε να κόψουμε. Όλα πηγαίνουμε. Έτοιμες και οι τρύπες. Κάνουμε και μία φρέζα. Και τώρα είναι ακόμα πιο έτοιμες. Εδώ λοιπόν μέσα θα προστατευτεί το ρολόι μας. Έχουμε στεγνώσει λοιπόν τα σοκορά μας. Πάμε να βγάλουμε τους φιχτήρες και να τρύψουμε, να μηδενίσουμε τα σοκορά γύρω γύρω. Εδώ είναι το σοκορό μας. Τώρα θα κόψουμε τα περισσεύματα και θα τρέψουμε εδώ το περισσεύμα να φύγει. Και εδώ πλέον είμαστε έτοιμοι, τα σόκορα έχουν μπει επάνω και μπορούμε να βάλουμε το καπάκι στη θέση του. Κάπως έτσι λοιπόν θα είναι το καπάκι, με τα σόκορα του όλα κομπλέ. Θα κόψουμε τώρα αυτό εδώ. Λωρίδες, δύο λωρίδες στους 4 πόντους, 4 και 4, και μετά θα κόψουμε μία στη μέση, μιας που αυτό είναι 18, να μας γίνει 9, 9, 9 και 9, 4 κομμάτια για να φτιάξουμε τη βάση που θα γίνει η τρύπα για τον άξονα. Λοιπόν, έχουμε αυτά εδώ τα 4 κομματάκια, τα οποία θα ενώσουμε κάπως έτσι, να πάρουμε αρκετό πάχος, και μετά θα κάνουμε εδώ μία τρύπα 16 mm όσο είναι ο άξονας μας για να περάσει από μέσα. Έτοιμο λοιπόν το σάντουιτς, ξέρασε και την κόλλα. Το φέρνουμε να στεγνώσει. Αν και εφόσον έχουμε τις βίδες δεν μας ενδιαφέρει να στεγνώσει, αλλά λέμε τώρα.
Τώρα εδώ έχουμε σημαδέψει κέντρο στο δεξιά-αριστερά και μονόπαντα στο επάνω-κάτω για να μας κάτσει ο άξονας κοντά στο κάτω μέρος του τρόλεϊ. Δεν χρειαζόμαστε δηλαδή ενίσχυση προς τα επάνω, χρειαζόμαστε ενίσχυση προς τα κάτω, οπότε έχουμε μονόπαντα λίγο την φονταρισιά μας. Πάμε να τρυπήσουμε με 16 τρυπάνια. Είμαστε έτοιμοι για τοποθέτηση. Βάζουμε τα γάντια για να μην λερώσουμε τα λερωμένα χέρια. Βάζουμε και το άλλο γάντι. Λοιπόν, τώρα παίρνουμε μία ακτίνα της ρόδας από το κέντρο μέχρι την άκρη, είναι περίπου στο 14. Οπότε υπολογίζουμε τώρα εδώ στο 14 από κέντρο πόσο θα εξέχει η ρόδα στην πλάτη, ώστε να μπορεί το τρέιλερ μας να ανεβαίνει και σκαλοπάτια χωρίς να βρίσκει εδώ το ξύλο. Λοιπόν, άμα με παίρνουν τηλέφωνο δεν μπορώ να δουλέψω. Υπολογίζουμε να εξέχει η ρόδα κάπου εκεί. Καλό μου φαίνεται. Παίρνουμε μία απόσταση με το παχύμετρο. Για να υπολογίσουμε ακριβώς και το άλλο. Κάπου εκεί. Το φέρνουμε ακριβώς στην άκρη πέρασιά. Πολύ ωραία. Και σημαδεύουμε. Το ίδιο κάνουμε και στην απέναντι πλευρά. Τώρα παίρνουμε την κόλλα. Γεμίζουμε. Δεν χρειάζεται να βάλουμε πάρα πολύ, σε περίπτωση που χρειαστεί να ξαναβγεί κάποια στιγμή αυτό για κάποιο λόγο. Τοποθετούμε. Βάζουμε 4 βίδες. Ναι, το έχω βάλει ανάποδα βέβαια. Θα θέλουμε να φέρουν αντιβίδες. Έχουμε στηρίξει τα στηρίγματα για τον άξονα, για τις ρόδες. Έχουμε βάλει και τη μία ρόδα επάνω, έτοιμη. Απ' την άλλη μεριά έχουμε μετρήσει το περίσσευμα, να κόψουμε τον άξονα ώστε να μην μας περισσεύει από τις ρόδες. Οπότε κόβουμε τον άξονα. Κάνουμε μία τρύπα στο πλάι με ένα σπήρωμα μη 8, για να μπει και η βίδα, να σφίξει η ρόδα, να μην έχουμε την... να μην μπορεί να βγει τέλος πάντων. Έχουμε βάλει λοιπόν το νούμερο 7. Να κάνουμε την τρύπα ώστε να περάσουμε μετά μία 8 κολάουζο. Επόμενο βήμα λοιπόν είναι να μπουν αυτά εδώ τα ροδάκια μπροστά, έτσι ώστε όταν στέκεται όρθιο το τρόλεϊ μας να μπορούμε να το τσουλήσουμε χωρίς να το σηκώσουμε μονόπαντα, και να έχουμε και το φρένο σε περίπτωση που είναι κάπου κατηφορικά, να μην μας τσουλήσει κλπ. Εδώ λοιπόν οι ρόδες μας είναι έτοιμες, βιδωμένες. Εδώ μπορούμε πολύ εύκολα να βάλουμε φρένο, ώστε το τρόλεϊ να μην τσουλάει, και επίσης πολύ εύκολα να τα βγάλουμε. Όταν θα το παρκάρουμε ας πούμε δίπλα στο τζάκι, μπορούμε να γυρίσουμε τις ρόδες μέσα, έτσι ώστε να μην φαίνονται. Τώρα, οι πλαϊνές που φαίνονται έτσι, λίγο ας το πούμε άσχημα, θα τις καλύψουμε με προφυλακτήρες, ώστε να είναι πιο όμορφο όταν θα είναι μέσα στο σπίτι. Θέλουμε δύο κομμάτια στο 25,
και δύο κομμάτια στο 11 για να κάνουμε ένα κατηφορικό και ένα μπροστινό. Θα ξεκινήσουμε από αυτά και μετά θα κόψουμε και το πλαϊνό ώστε να γίνει αυτό εδώ το πράγμα. Πάμε λοιπόν να κλειδώσουμε στο 25, αφού όμως πρώτα κάνουμε ένα καθάρισμα στο ρεφτάλι. Α, καθαρό είναι, οπότε κλειδώνουμε κατευθείαν στο 25. Βάζουμε την γωνιά στο νούμερο 25 και κόβουμε το πρώτο κομμάτι. Κόψαμε εδώ τώρα και τα δύο φάλτσα για να μας βγει δηλαδή στο πλαϊνό κάπως έτσι αυτό εδώ το σχήμα, να καλύψουμε τον προφυλακτήρα, να μας βγει δηλαδή αυτό εδώ το πράγμα, αυτό εδώ το κουτί, να το πω έτσι. Λοιπόν, τώρα θα κόψουμε και αυτή την πλευρά εδώ που περισσεύει, μόλις τελειώσουμε τα υπόλοιπα να βάλουμε σόκορο στο επάνω κομμάτι και στο πλαϊνό για να μην φαίνονται οι γραμμές του κοντραπλακέ. Και μετά που θα έχουμε και τα τελικά μέτρα, θα κόψουμε το περίσσευμα να μας έρθει εδώ περασιά, ώστε από εδώ να βγαίνει η ρόδα για να μπορεί να ανεβαίνει σκαλοπάτια και φυσικά να βγαίνει η ρόδα και από την κάτω πλευρά. Να μην βλέπουμε δηλαδή το επάνω και μπροστινό μέρος της ρόδας μέσα στο σπίτι. Μιας που είναι έτσι, πώς να το πω, off-road animal. Έχουμε τώρα λοιπόν τα σόκορά μας έτοιμα. Έχουμε τα δύο πλαϊνά λοξά του προφυλακτήρα. Το πάνω μέρος του προφυλακτήρα, δύο κομμάτια, και το μπροστινό μέρος του προφυλακτήρα, άλλα δύο κομμάτια. Τώρα, αφού αυτό θα μπει κάπως έτσι από πάνω, θα ντύσουμε τη μία πλευρά εδώ με σόκορο και το κάτω που θα μπει εδώ, πάλι θα ντύσουμε εδώ με σόκορο, όπως και την πλευρά αυτού του κομματιού την πίσω που θα καλύψουμε με σόκορο για να μην φαίνεται από πουθενά οι γραμμές του κόντρα πλακέ. Από κάτω δεν μας ενδιαφέρει, δεν θα το δει κανείς. Δεν νομίζω κάποιος να μπει να το τουμπάρει για να κοιτάξει από κάτω, οπότε κάτω θα το αφήσουμε έτσι να γλιτώνουμε και δουλειά. Παίρνουμε την κόλλα. Εδώ δεν θα χρησιμοποιήσουμε σφιχτήρες κλπ. Θα τα κολλήσουμε με λίγη ταινία μέχρι να στεγνώσει η κόλλα, όπως δηλαδή θα γεμίσουμε κόλλα εδώ και θα το βάλουμε πάνω. Θα το κολλήσουμε με λίγη ταινία να κρατήσει. Δεν υπάρχει λόγος έτσι κι αλλιώς, δεν έχει κάποιο βάρος εδώ κάτι να κρατήσει. Αυτά. Πάμε. Πολύ σημαντικό να βάλουμε χαρτοτενία, συνήθως έχει μπλε χρώμα, είναι αυτή η οποία ναι μεν κολλάει, αλλά ξεκολλάει και εύκολα, διότι αν βάλουμε την απλή, την λευκή, μπορεί μετά στο ξεκόλλημα να μας τραβήξει τις ίνες του σόκορου μας ή να μας βγάλει κομματάκι ολόκληρο. Έτοιμο το πρώτο κομμάτι. Το ίδιο ακριβώς πράγμα θα κάνουμε και στα υπόλοιπα. Εντάξει, θα τα τραβήξω τώρα όλα στο βίντεο για να μην σας καθυστερώ και χωρίς λόγο. Όσο λοιπόν στεγνώνουν τα σόκορά μας, δεν αφήνουμε το χρόνο να πάει χαμένο, εννοείται. Θα πάρουμε αυτό εδώ το κομμάτι από ένα δέντρο και θα κόψουμε λωρίδες για να φτιάξουμε τα υποτιθέμενα νούμερα για το ρολόι που θα τοποθετήσουμε μπροστά στη φάτσα του τρόλεϊ. Αντί για αριθμούς δηλαδή, θα βάλουμε τις γραμμές, όπως έχουμε πολλά ρολόγια, να είναι έτσι λίγο πιο μοντέρνο. Θα κόψουμε λοιπόν εδώ 6 χιλιοστά πάχος λωρίδα και μετά ξέρω εγώ περίπου 4-5 πάχος για να κολλήσουμε το 12, το 1, το 2, το 3 κλπ.
ρυθμίσει το ύψος κοπής εδώ στο δίσκο. Πάμε τώρα στα θα κόψουμε τώρα στα 6 φυσικά. Θα κόψουμε πρώτα να φύγει το ξέφτι όλο του ξύλου για να ξεκινήσουμε το κόψιμο. Έφυγε λοιπόν το πλάινο του δέντρου, δεν το χρειαζόμαστε. Και μας έχει μείνει εδώ αυτό το κόψιμο, το οποίο θα καθαρίσουμε και από την άλλη μεριά, γιατί έχει κοπεί με πριονοκορδέλα και δεν είναι απόλυτη ευθεία. Να το κάνουμε απόλυτη ευθεία, ώστε να αρχίσουμε να κόβουμε τα υποτιθέμενα νούμερα. Εδώ λοιπόν έχουμε κόψει τα κομματάκια μας. Τους αριθμούς τους υποτιθέμενους, κόψαμε μερικά παραπάνω σε περίπτωση που γίνει κάποιο ατύχημα στο δρόμο. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε τοποθετήσει τα ξυλάκια μας. Έχουμε πάρει μέτρα, τα έχουμε ζυγίσει γύρω γύρω. Έχουμε τραβήξει λίγο πιο έξω τα 4, δηλαδή 12, 6, 3 και 9 η ώρα. Τα έχουμε τραβήξει ένα πόντο πιο έξω από τη διάμετρο των υπολείπων. Και βέβαια τα κόψαμε και λίγο πιο χοντρά πριν, για να μας δώσει αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Τώρα μας μένει να τα κολλήσουμε με λίγη κολλίτσα. Έχουμε τρίψει την επιφάνεια με το τελικό γυαλό χαρτο 220, διότι μετά θα είναι πολύ δύσκολο ανάμεσα εδώ να τρίψουμε. Τα κολλάμε λοιπόν και προχωράμε παρακάτω. Τώρα εδώ λοιπόν κολλάμε τους δύο προφυλακτήρες. Έχουμε κολλήσει το πλαϊνό κομμάτι και το μπροστινό. Έχουμε αφήσει αυτήν εδώ τη ραφή μπροστά, όπως και εδώ. Τα αφήνουμε λοιπόν να στεγνώσουν για να βάλουμε μετά επάνω και το καπάκι του, το οποίο είναι αυτό εδώ. Θα μπει κάπως έτσι, για να γίνει αυτό εδώ το πράγμα και εδώ μέσα να μπει η ρόδα μας. Εδώ τώρα όπως είναι το τρόλι μας, θα φτιάξουμε εδώ στο πλάι, θα σας πάω από την άλλη μεριά, εδώ στο πλάι δύο χερούλια, για να μπορέσουμε δηλαδή να κάνουμε αυτό το πράγμα και να το τσουλάμε, να ανεβαίνουμε σκάλες κλπ. Πώς θα γίνει αυτό? Θα του κόψουμε ένα ξύλο από εδώ μπροστά μέχρι εδώ πίσω να εξέχει, για να μας κάνει τα χερούλια, το οποίο θα χρησιμοποιείται εδώ και ως διακοσμητικό, σαν κορνίζα δηλαδή εδώ πάνω, και ως αρκετό νεύρο για να βιδώσουμε από τη μέσα πλευρά προς τα έξω, αν φαίνονται εδώ οι βίδες εννοείται, και να έχουμε αρκετή ενίσχυση ώστε να σηκώνει όλο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το βάζουμε στην άκρη. Ξαναπάρουμε λοιπόν ένα άλλο κομμάτι δέντρο. Θα το καθαρίσουμε εδώ, θα κάνουμε ένα κόψιμο εδώ να πάρουμε την ευθεία και θα το κάνουμε περίπου 3,5x3,5 πάχος, πλάτος και πάχος, και στο μήκος όσο είναι αυτό, συν περίπου πόσο να είναι, όσο είναι αυτό εδώ το κόκκινο που το δοκίμασα πριν, θα ξέχει περίπου στους 12 πόντους όσο είναι αυτό εδώ το κόκκινο, για να έχουμε το πιάσουμε αυτό.
Τώρα λοιπόν εδώ το έχουμε κόψει 45 και 45 μέχρι εδώ που θα είναι το πιάσιμο, και εδώ πέρα τώρα θα το κουρμπάρουμε λιγάκι, θα το στρογγυλέψουμε στη φρέζα για να μην μας κόβει τα χέρια όταν το πιάνουμε. Πάμε. Πιάσει πάνω με σφιχτήρες, έχουμε τρυπήσει από τη μέσα πλευρά και τώρα θα κάνουμε τη μικρή τρυπούλα ώστε να μην μας ανοίξει το ξύλο ή η βίδα. Θα κάνουμε λοιπόν όλες τις τρυπούλες για να είναι έτοιμο για τοποθέτηση. Στη συνέχεια θα βγάλουμε τις σφιχτήρες, θα βάλουμε λίγη κόλλα συν τις βίδες και είναι έτοιμο. Ρυθμίζουμε το τρυπάνι να μην μας βγει απέναντι, να μην το ξετρυπήσουμε δηλαδή το ξύλο, και ακόμα πιο εύκολα βάζουμε ακριβώς τη βίδα που θα περάσει για να τρυπήσουμε ακριβώς όσο χρειάζεται η βίδα. Εδώ τώρα λοιπόν έχουμε τοποθετήσει τα δύο χερούλια, έχουμε βιδώσει από μέσα και έχουμε κολλήσει, και βάζουμε μπροστά τώρα, κολλάμε και τη μπροστινή κορνίζα ώστε να κάνει γύρω γύρω ένα όμορφο πλαισιάκι, να έρθει να δέσει μετά με τους δείκτες του ρολογιού και με, το κάτω, με την κάτω κορνίζα. Λοιπόν, εδώ έχουμε τελειώσει τα χερούλια μας. Τους προφυλακτήρες έχουν κολλήσει, έχουν βιδώσει η κορνίζα κάτω και η κορνίζα μπροστά. Έχει πάρει τις καμπύλες του πλαϊνού. Το τρόιλερ μας ξυλουργικά είναι έτοιμο για βάψιμο. Το μόνο που μένει είναι τρίψιμο, με το τελικό 220, και μετά θα βιδώσουμε πάνω τα είδη κυγκαλερίας, δηλαδή μπουκάλες, μεντεσέδες, χερούλια κλπ. Πάμε λοιπόν για βάψιμο. Έχουμε τρίψει λοιπόν τις επιφάνειες όλες με 220 γυαλόχαρτο, που είναι και το τελικό, και είμαστε έτοιμοι για βάψιμο. Δεν θα το δώσουμε χρώμα, θα το περάσουμε μόνο συντηρητικό και βερνίκι. Να το αφήσουμε σε αυτό εδώ το χρώμα, μιας που μας αρέσει. Και αφού τελειώσαμε με το βάψιμο, πάμε στα εξαρτήματα που θα βιδωθούν επάνω. Έχουμε δύο μεντεσέδες με φρένο, δύο μαγνήτες, δύο μπουκάλες 100 νιούτον μαζί με τα παραλυκόμενα και τις βίδες, ένα χερούλι για το καπάκι και το μηχανισμό του ρολογιού. Όλα αυτά λοιπόν θα τα βιδώσουμε ευθύς αμέσως εδώ πάνω. Έτοιμο και το ρολογάκι μας, συναρμολογημένο. Δεν περίμενα ότι αυτός ο μηχανισμός θα πηγαίνει έτσι και όχι τικ 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 όπως τα κλασικά ρολόγια. Μ' αρέσει όμως. Και εδώ λοιπόν είναι έτοιμο στη θέση του. Αυτό εδώ είναι. Ανοίγει μόνο του. Εδώ μέσα θα βάλουμε τα ξύλα μόλις έρθει η ώρα. Αυτά είναι.
Είναι πρακτικό, διακοσμητικό και ρολόι ταυτόχρονα.